Θα συνδεθούμε απευθείας με την κεντρική πλατεία των Ζωνιανών, εκεί που είναι σε εξέλιξη μια εκδήλωση θεσμός κάθε καλοκαίρι. Η Γιορτή Βοσκού, που βεβαίως συνοδεύεται και από το γιγάντιο Κεφαλοτήρι. Εκατοντάδες οι επισκέπτες και φέτος στα όμορφα Ζωνιανά. Η Μιχαέλα Λιονάκη είναι εκεί για να μας μεταφέρει το κλίμα. Μιχαέλα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε ακριβώς έξω από το φημισμένο σπήλαιο Σφεντήλη εδώ στα Ζωνιανά σε μια μεγάλη γιορτή, τη 10η συνεχόμενη γιορτή Βοσκού και Τυριού που πραγματοποιείται για 10η συνεχόμενη χρονιά εδώ στο χωριό των Ζωνιανών, στο γραφικό χωριό του Μιλοποτάμου. Μια εκδήλωση η οποία αποτυπώνει ουσιαστικά ακριβώς τον τρόπο ζωής των ντόπιων εδώ. Έχω να σας πω ότι το πολύ φημισμένο Κεφαλοτήρι, όπως είπες και εσύ Μάνο, ζυγίζει ένα τόνο και πλέον κιλά. Γύρω στα 1.300 κιλά μας έλεγαν οι κάτοικοι εδώ ότι ζυγίζει φέτος. Μια συνολική προσπάθεια από όλους τους κατοίκους του χωριού για να βγει αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα, που συνοδεύεται βέβαια με πολλή μουσική, χορό και βέβαια τη μεγάλη ερμηνεύτρια από την Ιδάρα που φέτος τους έκανε την τιμή. Να προσπαθήσουμε να κεντράρουμε στην εικόνα για να το δούμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και φέτος, όπως γνωρίζω, είναι και μεγαλύτερο σε σχέση από τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπω και αρκετό κόσμο στα Ζωνιανά. Είναι μια εκδήλωση που την αγαπάνε οι κριτικοί, αλλά και οι ξένοι, και κάθε χρόνο αυτή την περίοδο επισκέπτονται το ορεινό χωριό του Μιλοποτάμου. Έτσι ακριβώς Μάνο, η εκδήλωση έχει γεμίσει από κόσμο, πάνω από 3.000 άτομα βρίσκονται εδώ, στην πλατεία, στο πούμε μπροστά από το φημισμένο σπήλαιο. Μαζί μας όμως έχουμε και έναν καλεσμένο, έναν από τους πολλούς ενθέλοντες, τον κύριο Γιάννη, ο κύριος Παρασύρης, ο οποίος συνέβαλε και εκείνος με την προσπάθειά του για να έρθει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ είναι ευχαριστημένοι. Κύριε Γιάννη, μπορείτε να μας πείτε κι εσείς πόσο καιρό χρειάστηκε να προσπαθήσετε για να φτάσετε σε αυτό το σημείο και όλα να είναι έτοιμα σήμερα για να τα απολαύσει ο κόσμος? Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την αμέριστη συμπαράσταση που δείχνετε πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις σαν κανάλι και εφημερίδα. Είστε πάντα κοντά μας, για να σας πω ότι για να γίνει όλη αυτή η εκδήλωση, αυτό που βλέπετε, δουλεύουν πάρα πολλοί εθελοντές για πάνω από 5 μήνες. Ξεκινώντας από την τυροκόμιση του τυριού πριν από 5 μήνες στην Ένωση Μιλοποτάμου, που χρειάστηκε περίπου 7 με 8 τόνους γάλα για να γίνει αυτό το τυρί που προηγουμένως αναφέρατε, να σας πω ότι σήμερα έχουμε την τύχη και τη χαρά να φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο. Όπως είπατε, είναι πάνω από 3.000 άνθρωποι. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι χαρούμενοι που βρίσκονται σε αυτόν τον απίστευτο χώρο, στον περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου Σφεντόνι, Μιχαέλα, και όχι Σφεντήλη. Σφεντόνι, με συγχωρείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Θέλουμε να περάσετε καλά και να είστε και του χρόνου, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να δημιουργήσετε αυτό το τεράστιο, το γιγάντιο τυρί? Για να οριμάσει, Μιχαέλα, χρειάζεται περίπου 5 μήνες. Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έτσι. Και στο τέλος της βραδιάς, όπως μου είπατε και πριν, ο κόσμος θα προμηθευτεί από αυτό το τυρί. Θα το κόψετε και θα, φεύγοντας, μπορούν να πάρουν στο σπίτι τους αυτό το κεφαλοτύρι. Ναι. Έτσι, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, που όπως είπες μας κάνει την τιμή φέτο η Φωτεινή Δάρα, μία από τις ωραιότερες φωνές στη χώρα μας. Μετά το τέλος της συναυλίας λοιπόν θα είναι κομμένο το τυρί, θα έχει τοποθετηθεί σε ένα σακουλάκι μέσα και θα μπορεί ο κάθε επισκέπτης να το παίρνει μαζί του. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί διαφημίζεται με τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο στους Ζωνιανούς τον τόπο σας, γιατί από ό,τι είδαμε υπάρχουν και πάρα πολλοί ξένοι που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν αυτή τη μοναδική γιορτή. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινώντας αυτή την εκδήλωση, αυτή την ιδέα, η οποία ξεκίνησε λόγω ιδιότητας των ανθρώπων, επειδή εδώ έχει πάρα πολλούς βοσκούς, θέλω να πω ότι αυτή η γιορτή πια δεν είναι γιορτή μονάχα για το χωριό μας, για τα Ζωνιανά. Είναι μια γιορτή των βοσκών του Μιλοποτάμου, είναι μια γιορτή των βοσκών όλης της Κρήτης. Και αυτή είναι και η πραγματική εικόνα του Μιλοποτάμου, που προάγει τον πολιτισμό και γίνεται σημείο αναφοράς επισκεψιμότητας. Είδαμε νωρίτερα και τον Παλί, τώρα βλέπουμε και την ορεινή πλευρά του Μιλοποτάμου. Αξίζει τον κόπο να γνωρίσετε τον Μιλοπόταμο, αλλά και τους ανθρώπους του από κοντά, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει υπέρβαση επί της ουσίας. Μιχαέλα Λιονάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παρασύρη, και βεβαίως αύριο στο δελτίο μας θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτήν την εξαιρετική γιορτή στα Ζωνιανά.